Πράγματι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ικανοποιημένοι και από το επίπεδο του σεμιναρίου και από τους συναδέλφους προπονητές που ήρθανε. Νομίζω έχετε δίκιο. Είμαι ευχαριστημένος από τη λειτουργία μας. Νομίζω ότι το επίπεδο του σημερινού σεμιναρίου ήταν αρκετά υψηλό. Πραγματικά δηλαδή αρκετά υψηλό. Οι συνάδελφοι τιμήσαμε την παρουσία τους στο σεμινάριο και νομίζω είναι κάτι που δίνει έτσι ερεθίσματα για να εξελιχθούμε λίγο καλύτερα. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια και ότι έχουμε προπονητές, πάρα πολύ καλούς προπονητές, οι οποίοι κάθε χρόνο διακρίνονται και σε πανελλήνιο επίπεδο. Σίγουρα και το πλαίσιο όσον αφορά τους προπονητές γίνεται πλέον και πιο ξεκάθαρο. Το είπε και ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ο κύριος Τζόρτζογλου, κάτι που ήταν και δίκαιο έτοιμά σας. Νομίζω όσο εξελισσόμαστε και όσο προχωρούμε, νομίζω ότι θα εναρμονιζόμαστε με όλα τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Και αυτό νομίζω ότι οι προπονητές είναι αυτοί άμεσα που μπορούν να υλοποιήσουν και να προωθήσουν και το ποδόσφαιρο, το πάνε λίγο πιο μπροστά. Ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενος. Γενικά, όταν μου δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάσσω απόψεις με συναδέλφους που αγαπάμε το ίδιο πράγμα και ειδικά όταν είμαι σε ένα περιβάλλον που είναι η πατρίδα μου, που είναι φίλοι μου, που είναι γνωστοί μου, και ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι υπάρχει κέρδος για όλους μας. Και μακάρι να υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες που πιστεύω ότι όλοι μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι. Και περήφανος και δικαιωμένος ως προπονητής, αλλά και ως πατέρας. Και το παιδί σας βλέπουμε ότι οδηγεί μια ομάδα στη Super League και άλλοι προπονητές που έχουν γαλουχηθεί δίπλα σας ως παλαιότερος κάνουν βήματα έτσι εξέλιξης και με επιτυχίες. Είστε περήφανος έτσι σε αυτό το κομμάτι? Σαν πατέρας είμαι περήφανος, επειδή όλοι μεταφέρουν ότι ο Γιώργος είναι καλός χαρακτήρας και ότι έχει μια συμπεριφορά που είναι, ας πούμε, έτσι, με επίπεδο. Είναι το πρώτο. Τώρα για τις επιτυχίες, νομίζω ότι και για τον Γιώργο αλλά και από οπουδήποτε να προέρχονται, νομίζω ότι μας κάνει πολύ χαρούμενος, δεν μπορώ να πω την διαλέξη, περήφανος, πολύ χαρούμενος, και όλα για μένα έχουν να κάνουν με τη δουλειά, όπως είπαμε και στο σεμινάριο. Εύχομαι και στον Γιώργο αλλά και όλα τα νέα παιδιά μέσα από τη σκληρή δουλειά να ανοίγουν δρόμους και να γίνονται καλύτεροι και να έχουν και πιο μεγάλες επιτυχίες. Το ζουμί είναι ασύρ, μόνο. Σέντρα!